Γεια χαρά, μπήκες, μπήκε εδώ και καλώς ήρθατε σε ένα καινούργιο επεισόδιο. Σήμερα βλέπουμε το Maldita Castilla. Castilla, το οποίο είναι πολύ επηρεασμένο από τα παλιά Ghouls and Ghosts και Castlevania, κάπως θα έλεγα. Έχει βγει τώρα, πρόσφατα. Ας πούμε έτσι, προσπαθεί να simulate σε άπτε στα ελληνικά πάλι για άλλη μια φορά αυτά τα παλιά παιχνίδια. Λοιπόν, πάμε. Έχει μια εισαγωγή εδώ πέρα από την οποία βαριέμαι. Maldita Castilla. Press fire. Με ποια έπαιζε, το X και το Z νομίζω. Λοιπόν, ο βασιλιάς στέλνει τον Αμύρο, τον Γκεσάντα, τον κάποιον να πάνε να κάνουν τη δουλειά τους. Να χαμηλώσω λίγο γιατί στα αυτιά μου πονάω. Πονάω τα αυτιά μου. Λοιπόν, βλέπετε και ο χάρτης εδώ είναι Ghouls and Ghosts φάση και τα όπλα πάνω. Chapter 1. Λοιπόν, με κάποιο πηδάω τώρα. Ωραία, έτσι πάει. Λοιπόν. Βλέπετε ότι είναι Ghouls and Ghosts στη φάση. Τώρα θα ακούσετε πάρα πολύ grind στο πληκτρολόγιο γιατί δεν το έχω βάλει με χειριστήριο να παίζει. Οπότε θα το δούμε με πληκτρολόγιο. Αν καταφέρω να βάλω το χειριστήριο θα παίξουμε κάποια άλλη στιγμή. Ω, Φραγκόκο, τα! Αυτό μου θύμισε και λίγο από το Golden Axe εκείνα που παίρναμε τα... Τέλος πάντων, αυτά που... Περίμενε. Αυτά που καβαλάγαμε, θυμάστε, στο Golden Axe. Αυτά που με την ουρά που βαράγανε με την ουρά. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, έχω να πάω πάνω, πιστεύω ότι έχει όπλο. Έχω παίξει μια φορά, η αλήθεια είναι. Γι' αυτό είδα και το continue. Φυσικά δεν πρέπει να παίξω. Κάθε παιχνίδι τεστάρεται, περνάει από το... Μέχρι να φτάσει σε εσάς λοιπόν, κάθε παιχνίδι τεστάρεται για να το βλέπω. Να βλέπω ότι αξίζει φυσικά και μετά να το δείτε κι εσείς. Φάει κοτοπουλάκι, ευχαριστώ πάρα πολύ, μια καρδιά για μένα. Προχωράμε σε ένα στοιχειωμένο χωριό. Το οποίο χωριό αυτό, τι έχει? Μεγάλο range έχει αυτό το μαχαίρι, παιδιά. Γιατί έχει τόσο... Ω μαλάκα ρίπ. Rest in pieces. Τέλος πάντων. Θα βγει κι άλλος. Ναι, φυσικά, την ώρα που περνάω εγώ. Νομίζω ότι έπρεπε... στην έφερα. Έτσι βγαίνει αυτός. Άμα παίξετε ποτέ. Το παιχνίδι είναι δωρεάν. Ψάξτε στο ίντερνετ. Δεν ξέρω ακριβώς που θα το βρείτε. Να σας πω, αν το βρω το link θα σας έχω στην περιγραφή. Θα σε χακάρω, έτσι. Ευχαριστώ. Αποκεφαλισμένο πτώμα τρέχει. Α, και τα πουλάκια. Ωραία, πολύ ωραία. Α, εκεί πήρα και ασπίδα. Υπέροχο. Λοιπόν, εγώ το λάτρεψα γιατί εντάξει, μεγαλώσαμε όλοι με Ghouls and Ghosts. Ακόμα νομίζω και οι καινούργιες ηλικίες, οι φρέσκες ηλικίες πρέπει να έχουν παίξει. Όπα. Βρήκα μυστικό. Τι λες? Εσείς τρέξτε, πανικόβλητοι. Περίμενα να πάρω και αυτό που θέλω. Ευχαριστώ. Αυτά σπάνε. Όχι, δεν σπάνε. Okay. Α, με μια καρδιά τώρα. Τέλεια. Τέλεια. Με μια καρδιά θα βγάλουμε boss. Challenge accepted. Δεν θέλει και πάρα πολλές, αλλά γενικά πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Γιατί ξέρετε ότι τα... Δεν είναι τόσο δύσκολο στο Ghouls and Ghosts, αλλά εντάξει, έχει δυσκολία. Και θα το βγάλουμε μια καρδιά, πιστεύω, ρε παιδιά. Φιλότιμη προσπάθεια λοιπόν, νέο developer, ο οποίος έχει βγάλει κι άλλο ένα, θα το παίξουμε κάποια στιγμή, το έχω. Έτσι σε έβγαλα μια καρδιά. Τι έχεις να πεις τώρα, πώς φάνηκε? Πώς φάνηκε? Πήρε και μια νεράιδα. Εσύ το ήξερα ότι θα βάρας προς τα κάτω. Ρε φίλε τι φτιάχνω σήμερα.
Όχι! Όχι! Α, δεν μπορώ να βαρέσω την αλυσίδα. Θα ήταν πάρα πολύ hack. Άντε γεια. Άντε γεια. Με μια καρδιά ρε. Τι έχεις να πεις. Τι έχεις να πεις τώρα, πες μου. Α, βαράει και αυτή. Α, βαράει και το fairy tale. Το fairy tale. Ου, ο, I didn't see that coming. Α, την αρχή. Τέλεια. Τώρα όμως πιστεύω ότι θα τα πάμε καλά. Ουι. Χαχαχαχα. Αυτό δεν ξέρω τι είναι. Έχει και χρόνο το μεταξύ. Δηλαδή πρέπει να... Χαχαχα, σας την έφερα. Τι έχεις να πεις τώρα, πες μου. Ω, τσεκούρες. Τσεκούρα. Αυτά συνήθως κρυ... Ω. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ παιχνίδι. Α, αυτό δεν είναι για close range όμως. Μου κάνει charge. Έλα ρε, μου κάνει charge. Γιατί μου κάνει charge. Πάλι από την αρχή. Φίλε, δύσκολο παιχνίδι. Θα είναι ωραίο. Άλλη φάση. Σε έχω, Δήμη, ε. Σε έχω. Νομίζω, όχι, είναι καλύτερο όπλο αυτό. Όχι, το χάσαμε. Δεν μπορώ να ξανανεύω. Όχι, ρε γάμο, το... Α, λεφτά ήταν. Χαίστηκα, να σου πω την αλήθεια. Μυστικός γάντζος. Νομίζω τα βαρέλια σπάνε ρε παιδιά, αλλά δεν είμαι σίγουρος. Σπάνε τελικά. Αλλά δεν δίνουν και κανένα βαθμό. Κάτι. Ωραία, αυτό το όπλο ήταν το κατάλληλο πιστεύω. Ω. Τι είναι αυτά ρε μαλάκ. Ρε φύγετε. Α, δεν γίνεται έτσι. Ας ακολουθούνε, τέλεια. Ομποσάκι. Πάλι. Ενδιαφέρον. Μπράβο, ευχαριστώ. Το χρειαζότανε. Εσύ πρέπει να πεθάνεις. Ευχαριστώ και για σένα που πέθανες. Για προχωράμε λίγο, να δούμε τι γίνεται παρακάτω. Που τον πέτυχα. Ναι, εντάξει. Φαινόταν ότι... Από μικρό φαινόταν ότι θα μεγαλώσει. Ωραία. Εντάξει, δεν είναι τόσο δύσκολο. Με λίγη προσοχή πιστεύω... Όπα. Α, βγάζει και τα minions. Ωραία. Πρέπει να προσέχουμε δηλαδή που βγαίνουν αυτά τα χαζά. Ω, δεν το δα. Κοίτα γαλού, ο βλάκας. Όχι. Δεν πάει έτσι, μάν μου. Όχι, μάν μου. Δεν θα πεθάνω, δεν θα αφήσω τα κοκαλάκια μου εδώ. Τα άφησα. Είναι το... Το boss Zaram, πλιά. Score lost. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Είσαι... Για μένα ότι καλύτερο έχει συμβεί. Είσαι ότι καλύτερο μου έχει συμβεί. Νομίζω ότι τις θες τις φάπες, έτσι. Βλακία. Ρε, εντάξει. Περίμενα ότι θα το είχα εκείνη τη στιγμή, αλλά τελικά δεν το είχα. Λοιπόν, είμαι ο θαραλέος υπότης που θα σώσει τον κόσμο από τις κακές δυνάμεις του Ζαραμπλιά, Ζαραμπλά, Ζαραμπλάκα. Ο Ζαραμπλάκας.
Wow. Πόσο γαμάτο μπορεί να είναι το παιχνίδι. Τόσο γαμάτο. Μια καρδιά. Ξεχνάω και δεν κοιτάω κάτω. Κοιτάω πάνω μόνο. Μπλάκας. Τι μπλάκας άνθρωπος. Πολύ ωραίο. Δηλαδή αν δεν έχεις να παίξεις θα πεις θα παίξω ρε παιδί μου. Μαλτίδα Καστίγια τελείωσε. Δεν ξέρω αν έχει να κάνει με... Όπα. Αν ο developer είναι ισπανόφωνος και τα λοιπά, αλλά είναι φανερό ότι... Wow. Τι κολόφαρδος. Όχι. Πέστε μου στα comments αν σας άρεσε, πέστε μου στα comments αν κάποιος το έχει δει, αν το έχετε παίξει γενικά. Ποιο ήταν το αγαπημένο σας παιχνίδι έτσι από τα παλιά, τα coin ops που παίζαμε? Εμένα μου άρεσε το Ghouls and Ghosts, αλλά ρε παιδί μου ήταν φτιαγμένο για να σου παίρνει ξέρω εγώ τα λεφτά. Τελείωσε το παιχνίδι. Για όσοι παίζανε στα μπλιμπλίκια ξέρουν πολύ καλά τι εννοώ. Το έφαγα τόσο γρήγορα. Αλήθεια. Σταυρός. For God and Castle. Τέλος πάντων. Ωραίο. Πάρα πολύ ωραία. Είχα και λίγο χρόνο. Προσθέθηκε στο σκορ μου. Το οποίο σκορ μου χάθηκε γιατί έχασα. Και chapter 2, Road of the Harpies. Θα το δούμε, παιδιά, την επόμενη φορά. Σας αγαπώ όλους. Αν σας άρεσε, πέστε μου. Φιλιά, λοιπόν. Biggie signing out.